Αρκαδία 938 Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο τον κύριο Τάσο Κακλαμάνο, ο οποίο είναι ίσω αυτή τη στιγμή ο πιο έμπειρος αυτοδιοικητικός στη Δήμο Τρίπολης τουλάχιστον πρώην μεταξύ άλλων πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης από το 2014 μέχρι το 2019 και... Εκ νέου υποψήφιο με την παράταξη του κυρίου Μινιώτη Τρίπολη Ενωμένη μπροστά. Καλησπέρα σα κύριε Κακλαμάνε. Καλησπέρα κύριε Ελιόπλου και εσά και του φίλου ακροατέ Λοιπόν, ε, είχατε δηλώσει, θυμάμαι τότε, ότι δεν θα επανέλθετε σε υποψηφιότητα. Τιμηθήκατε βέβαια για το Δημοτικό Συμβούλιο για την προσφορά σα, όπω ήταν φυσικό και δικαιολογημένο να γίνει. Ε, αλλά ε, αποφασίσατε να επανέλθετε με, και μάλιστα με την παράταξη του επικεφαλή, ο οποίο είναι ο κύριο ε, ο οποίος ανήκει ως σε ένα χώρο, στον οποίο δεν ε, είστε φιλικά προσκύμενος, να το πω έτσι. Δεν ανήκετε, ας πούμε. Γιατί, το, αποφασίσατε να κάνετε μια τέτοια κίνηση. Να τα βάλουμε καταρχάς τα πράγματα σε μια σειρά. Να τα βάλουμε. Ε, δεν ξέρω πού θα πηγάζει η πληροφορία ότι εγώ είχα πει ότι συνταξιοδοτούμε. Όχι, ότι δεν θα... και, συγχρόνως, yeah. και συγχρόνως, δεν είχε γίνει κάποια προσπάθεια να τιμηθούμε... Είχε ανακοινωθεί, είχε... αλλά μετά είπε ότι Κάτι η πανδημία. είχε υποθεί για μένα και τον κύριο Ιταλούμι, Είχε υποθεί εντάξει, θα γίνει, ναι. εντάξει, είχε υποθεί ότι βέβαια αρνηθήκαμε και εγώ και ο κύριος Ιταλούμις, διότι... Από <laughs> ναι, μετριοφροσύνη. Ναι, Λέβαια. αρνηθήκαμε ότι κατά Λόγω κατά... πανδημίας δεν έγινε αυτό. Όχι, διότι στην ουσία δεν ήταν θέμα συνταξιοδότησης. Εντάξει. Λοιπόν, γι' αυτό και πάλι εγώ είμαι στι επάλυψει. Βέβαια, είναι γεγονό ότι εγώ ό,τι κάνω στη ζωή μου το κάνω γιατί μ' αρέσει, κύριε Ελλειώπη, να έχει την υπόψη σα. Στην προκειμένη περίπτωση, τώρα γιατί βρεθήκαμε να είμαστε εμεί τα ορφανά Α. του αίμου του Παυλή, γιατί να. δεν είμαι μόνο εγώ, εντάξει, που βρεθήκαμε να συνεργαστούμε με τον κύριο Ζημιώτη, είναι και όλη η ηγετική παράταξη του συγχωρημένου του Παυλή. Και τούτο διότι κατά πρώτον όπω έχω πει κατά επανάληψη, ε, δεν είχαμε κάποια πρόταση ή δεν δέχτηκε ο κύριο Τζούμη να έχουμε μια επαφή ή μια συνεργασία μαζί του. Οπότε λοιπόν αφού είχε τις επιλογές του και πολύ καλά έκανε ο κύριος Τζούμη και δεν ήθελε τη συνεργασία μας και δεν ήθελε να συνεπάρξουμε εμείς είχαμε υποχρέωση να υπερασπιστούμε το έργο του Αείμνης του Παυλή, το οποίο όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ανέρχεται σε 148,5 εκατομμύρια ε, και πλήθος είναι. μελετών ναι. ορίμων που ανταποκρινόταν ανταπο, στα 148,5 εκατομμύρια. Έτσι λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση... Ε, το ξεχάσαμε αυτό, δεν πειράζει. Λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση, λοιπόν, είχαμε μια πολύ καλή και αγαστή συνεργασία με τον κύριο Ζημινιώτη. Καταλήξαμε σε θέματα τα οποία πράγματι αφορούσαν και την προηγούμενη δημοτική αρχή του κυρίου Παπλή. Οπότε γι' αυτό, λοιπόν, και συστρατευθήκαμε όλοι για πάντα mm. με στόχο το καλό αυτή τη πόλη. Ναι Πάντω, ο κύριο Τζιούμη έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι όντω ε, η προηγούμενη Δημοτική Αρχή είχε εξασφαλίσει κάποια έργα τα οποία κάνει, εκτελεί ο ίδιο. Ε, δεν το έχει δηλαδή αμφισβητήσει ούτε το έχει αρνηθεί. Ε, οπότε ουσιαστικά μα λέτε ότι δεν θέλησε ο νυν δήμαρχο να σα προσεγγίσει ενώ την ηγετική ομάδα της παράταξης, τρίπολ, τη παράταξη Τρίπολη Πρωτεύουσα του Μωριά δεν θέλησε να σα προσεγγίσει δεν ήθελε να συνεργαστεί μαζί σα. Αυτό λέτε. Ή απλώ αδιαφόρησε. Ενώ από την άλλη πλευρά είδατε ενδιαφέρον. Και φυσικά είδαμε ενδιαφέροντα από την άλλη πλευρά. Και φυσικά, όπω σα προείπα, ο κύριο Τζούμι δεν ήθελε τη συνεργασία μαζί μα. Mm -hmm, δεν ήθελε τη συνεργασία μαζί σα. Τώρα, ε, ε, ακριβώ πώ βλέπετε την ε, εκτέλεση των, και γενικά την πορεία ε, τη, τα τελευταία τέσσερα χρόνια σε σχέση και με αυτό που αναφέρατε, ε, τα έργα που είχαν εξασφαλιστεί. Λοιπόν, κοιτάξτε, ε, η σημερινή δημοτική αρχή. Η οποία δεν πρέπει να επέρεται για το έργο το οποίο έχει κάνει ναι. στην Τρίπολη, είναι γεγονό ότι αντιμετώπισε τα θέματα καθημερινότητα, αλλά δεν υπήρξε δημοτική αρχή που να μην αντιμετωπίζει τα θέματα τη καθημερινότητα: που είναι η καθαριότητα, που είναι το νερό, που είναι οι χαλικοστρώσει, το κλείσιμο σε γούβε, η περισυλλογή των σκυλιών Αυτά είναι τα θέματα καθημερινότητα mm -hmm. και εγώ θα πω ότι πράγματι, όπω όλε οι δημοτικέ αρχέ του παρελθόντο, έτσι και η σημερινή δημοτική αρχή εδώ πέρα δεν τα πήγε άσχημα, αν και θα μπορούσε να τα πάει. Ακόμα καλύτερα, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μηδενίζω αυτό το έργο τη Δημοτική Αρχή. Οτιδήποτε λοιπόν άλλο έχει γίνει δεν είναι επιτυχία αυτή τη Δημοτική Αρχή. Δηλαδή να ξεκινήσουμε από την περιβόητη πλατεία Αγίου Βασιλείου. Α, πλατεία, Εντάξει, μην φτάσουμε εκεί πέρα. Να πάμε στην περιβόητη ε, πλατεία ε, του Μπασάκου που λέμε. Εντάξει, ε, θεωρώ ότι πράγματι είναι μια δημοτική αρχή η οποία δυστυχώς κινείται χωρίς μπουζούλα, χωρίς να συμβουλεύεται τις υπηρεσίες της και όλα αυτά γι' αυτό έχει δημιουργηθεί και όλο αυτό το αλαλούμ και που πράγματι δεν είναι θέμα ότι έχει δημιουργηθεί ένα αλαλούμ δεν τελείωσε η πλατεία Αγίου Βασιλείου εδώ πέρα και πέρα υπάρχουν επαγγελματίε, υπάρχουν χίλιοι δύο οι οποίοι πράγματι καταδυναστεύονται στην προκειμένη περίπτωση από τη μη ολοκλήρωση αυτού του έργου. Ναι, ναι. Με αυτή την καθυστέρηση και η οποία δεν μπορεί κανεί να καταλάβει και γιατί γιατί προέκυψε. Γιατί προέκυψε. Και όχι μόνο έχει προκύψει αυτή η καθυστέρηση, αλλά επιβαρύνεται το έργο και από ένα 800 πόσο είχε προβλεφθεί, θα ξεπεράσει τα 4 εκατομμύρια. Ναι, αυτό... Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι ναι, πράγματι εσύ... δεν υπήρξε. Εσείς είσαστε ένα πολύ έμπειρο στα αυτοδιοικητικά και γενικά στην πολιτική δραστηριότητα, αλλά και στα δημόσια έργα. Θεωρείτε ότι αυτό που συμβαίνει με την πλατεία Γιού Βασιλείου είναι κάτι που δεν συμβαίνει στην Ελλάδα ποτέ είναι κάτι παράξενο. Ασχέτω αν είναι σωστό ή όχι, δεν το κρίνω αυτό. Είναι, δεν συμβαίνουν αυτά. Σε άλλε πόλει δεν συμβαίνουν συνεχώ τέτοια πράγματα. Όταν γνωρίζει πώ θα λειτουργήσει και πώ θα κουμαντάρει κάποια πράγματα, όχι δεν συμβαίνουν στο βαθμό που αφήνεται να εννοεί. Mm. Και θα σα πω το εξή. Ο κύριο Μενιώτη, πάνω χάρη, την περασμένη του θετία που ήταν 3,5 χρόνια mm. μόνο, κατόρθωσε μέσα σε αυτά τα 3,5 χρόνια και παρέδωσε μια πλατεία του Άρο, παρέδωσε τη Ιωταβίτα, παρέδωσε την Κέννεντι, παρέδωσε την πλατεία Πετρινού. Ναι. Ολοκληρωμένα Έργα και όχι μόνο ολοκληρωμένα έργα, αλλά και με οτιδήποτε συνεπάγεται αυτό για την εύρυθμη λειτουργία ενό χώρου που κάνουμε μια ανάπλαση στην προκειμένη περίπτωση. Εδώ, αυτέ οι μελέτε τι οποίε έχει εκπονήσει αυτή τη στιγμή, προφανώ η τεχνική υπηρεσία, χωρί να πάρει τι κατάλληλε κατευθύνσει από τη διοίκηση του Δήμου, μπορείτε να μου πείτε, σα παρακαλώ πάρα πολύ, όταν θα, όταν θα ολοκληρωθεί αυτό το έργο τη πλατεία Αγίου Βασιλείου, τα σκουπίδια τη περιοχή πού θα πάνε. Έχει προβλεφτεί. Υπάρχει, υπάρχει μέρημνα. Ή θα ξαναδούμε πάλι κάδους παρατημένους και με ό,τι συνεπάγεται. Εννοείται είναι δημόσια... αυτό το φαινόμενο που βλέπουμε εκεί στο... Ναι, φυσικά και όλα αυτά. Σε μια περιοχή η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη πλατεία του Αγίου Βασιλείου με τους διπλανού ε, διπλανούς δρόμους και όλα αυτά. Όταν Α. έκανε πράγμα τους χάρη ο κ. Μνιώτης το έργο της πλατείας του Άρρωση ή της Ιωταβήτα, ή της Κένετης πλατείας Πετσινού είδατε ότι ήταν ένα ολοκληρωμένο έργο που είχαν προβλεφτεί τα πάντα. Σχεδόν τα πάντα. Σχεδόν τα πάντα. Σχε, σχε, Όχι σχεδόν, σχεδόν τα πάντα. Τα πάντα είχαν προβλεφθεί. Και το πιο κορυφαίο που έχει σχέση με την αποκομιδή. Mm. Εντάξει, Είδαμε πώ πράγματι είχε μελετηθεί. Όχι, <σχεδόν> <σχεδόν σχεδόν> αυτό είχε Έτσι, μελετηθεί. Μπράβο. Αλλά δεν είχαν μελετηθεί λοιπόν, επαρκώ. Χωρί υπέ... να φταίει ο κ. <σχεδόν> Μινιώτη βέβαια. Ναι, ναι, δεν ξέρω τι υπενήσεστε. Αλλά όταν ένα έργο, κ. Ελιόπουλου, είναι πετυχημένο στο 90%, θεωρείται πετυχημένο. Ναι, αυτή τη στιγμή παραδόθηκε. Τώρα, βέβαια, κάποιε ελλείψει μπορεί να υπήρξαν. Ή... Δεν είχε το τόσο πράσινο όσο θα θέλαμε εντάξει. να έχει η πλατεία Πετρινού. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Εντάξει, ίσω να μην πήγε και τόσο καλά αυτό και το βιοκλιματικό, το, αυτό με το ποταμάκι. Ξέρετε πού υπάρχει. Εντάξει. Ναι. Ήταν, εντάξει... Όμως, ήταν όμως μια ολοκληρωμένη μελέτη. Ναι, βεβαίω. Δεν το αφήσετε κανένα αυτό. Η, η, η οποία και εκτελέστηκε στο σύνολό τη. Εδώ είναι το θέμα. Δεν το αμφισβητεί Εδώ... κανένα αυτό. Έτσι, έτσι, έτσι. Και εκτελέστηκε έτσι. και ε, μπορούμε να πούμε, όντω είναι αντικειμενικό, άρα εκτελέστηκε λοιπόν, και γρήγορα. Άρα λοιπόν, όταν είναι αρχή, Στα τέσσερα τη χρόνια ε, ε, ξεκινάει ένα έργο, ναι. το οποίο, εν πάση περιπτώσει, είναι πλέον αβέβαιο πότε αυτό θα τελειώσει και πώ θα τελειώσει και με τι κόστο θα τελειώσει, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να καταλογιστεί στα θετικά τη διοίκηση του κυρίου Τζούμι. Αλλά θεωρείτε ότι το εμβληματικό, όπως το έχει χαρακτήσει ο κύριος Τζιούμις δεν, μόνο εμβληματικό δεν είναι. Δεν εξελίχθηκε δηλαδή έτσι. Δυστυχώ ε, δυστυχώς και έχει καταπονήσει πολύ κόσμο. Έχει ταλαιπωρήσει έχει ο κόσμο, ταλαιπωρήσει αυτό είναι σίγουρο, πάρα πάρα αυτό κόσμο. είναι σίγουρο όπως, Ελέξε, και το, όπως και το φυσικό αέριο. Και βέβαια, και το δεν, το ξέρω, καμία βέβαια, δεν ξέρω βέβαια στο τέλος όταν αποπερατωθεί ε, αυτό Τη μελέτη, κατά πόσο πράγματι θα έχει δημιουργήσει mm -hmm. προβλήματα ή όχι. Γιατί πολλά λέγονται, πολλά φημολογούνται και από αξιόπιστα πρόσωπα και από μηχανικούς και από μηχανολόγους και από τοπογράφους. Εντάξει, μην πάμε σε φήμες Υτάξει, τώρα. Όχι, υπάρχει και ένα έγγραφο τη ε, διοίκηση, το οποίο έχει κάποια ερωτήματα προς τη Δημοτική Αρχή. Όντω, υπάρχει αυτό. Το ανακοίνωσε ο κ. Μουνιώτη, άλλωστε. Ε, που θέτει κάποια ερωτήματα βέβαια και κά, ε, απέναντι στη Δημοτική Αρχή. Δεν κατηγορεί το έργο. Τώρα, λέει... βέβαια, αυτά τα, οποία, τα, τα ερωτήματα τα οποία έχουν μπει δεν έχουν μπει από άσχε. Του ανθρώπου, Όχι, έτσι, βέβαια. Έτσι, είναι η υπηρεσία. Έτσι, είναι, έτσι, είναι η δουλειά τη έτσι, αυτή. Έτσι, 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 αλλά έτσι, έτσι, να πάμε σε έτσι, κάτι έτσι. άλλο. Γιατί πρέπει να κάνουμε και το διηγόρο του διαβόλου. Και εδώ. Βέβαια. Λοιπόν, είπατε ότι στα θέματα καθημερινότητα εντάξει, καλά πάει, αλλά όλοι πηγαίνουν καλά στα θέματα καθημερινότητα. Έτσι είπατε. Ναι. Όταν όμω ήταν ο κύριο Μηνιώτη δήμαρχο, θυμάστε πολύ καλά ότι είχαμε το πρόβλημα των απορριμμάτων που είχαν μείνει που δεν μπορούσαν να πάνε πουθενά. Δεν λέω ότι φταίει μόνο ο κύριο Μηνιώτη. Φταίνουν πολλοί παράγοντε γι' αυτό. Φταίνει και η περιφέρεια, φταίνουν πολλά. Το κράτο. Οι νόμοι ε, ή ότι η διαδικασία δεν είχε ξεκινήσει για να φτάσουμε στη διαχείριση όπω γίνεται τώρα η διαχείριση των απορριμμάτων στην Παλαιόχουνη. Λοιπόν, είχαμε αυτό το οποίο καλώς ή κακός το πιστώθηκε σε εισαγωγικά ο κ. Μουνιώτη, ενώ στη δική σα θητεία, όταν ήσασταν δημοτική αρχή, είχαμε πρόβλημα, με τα, τεράστιο πρόβλημα με τα δέσποτα, που βέβαια. Εσεί ξεκινήσατε το ενδιαίτημα, όντω, τη διαδικασία που τώρα φαίνεται ότι ολοκληρώνεται, γιατί ακόμα δεν είμαστε και σίγουροι. Είναι λίγο ασαφέ αυτό ακόμα. Πώ θα γίνει ακριβώ και με πού θα χρηματοδοτηθεί κυρίω και με ποιου υπαλλήλου. Ε, ε, θεωρείτε ότι ε, το ίδιο είναι και η σημερινή δημοτική αρχή, γιατί η ίδια υποστηρίζει ότι αυτή δεν έχει αντιμετωπίσει κανένα τέτοιο πρόβλημα. Ούτε με τα πολύματά. ούτε με τα Να τα βάλουμε σε μία σειρά. Να Γιατί ε, Βάλατε ένα, δύο, τρία θέματα. Δύο, τα θέματα, τα... δύο τα... θέματα. Τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά. Καταρχά ο κύριο Μιλιώτη αντιμετώπισε το θέμα των σκουπιδιών και αναγκάστηκε να πάει στην Αγία Τριάδα. Mm -hmm. Εντάξει, με τα σκουπίδια κάτω, και ξανά έπρεπε να δώσει μια λύση. Και yeah. η δική μα η παράταξη του κυρίου Παυλή αντιμετώπισε το, το θέμα των σκουπιδιών. Και πήγε κάτω, στον και, πήγε στο, και πήγαμε στον Άγιο Βλάση. Mm -hmm. Αλλά τουλάχιστον η δημοτική αρχή του Άιμιου του Παυλή κατόρθω να εξασφαλίσει το Μεγαβούνι, ναι. μια παραχώρηση από το Δασαρχείο που μπαίνει πράγματι είναι ιστορικό γεγονό. Είναι, δύσκολη διαδικασία. Είναι ναι. δύσκολη διαδικασία. Ναι. Και όμω, και βρήκε λοιπόν ο κύριο Τζούμις ναι. ένα σκουπιδότοπο το πω έτσι, ή ένα χώρο εναπόθεση των ναι, κουμιών, χώρο Ένα χώρο εναπόθεση Που πράγματι δεν του μοιάνε σκουπίδια κάτω. Δεν τα λεπορήθηκε ο κύριο Τζούμις Η δημοτική αρχή του κύριου Τζούμι βρήκε έτοιμο τραπέζι που λέμε στην προκειμένη περίπτωση. Ναι. Μετά προέκυψε το θέμα τη Παλαιόκουνη, οπότε πράγματι. Είναι γεγονό ότι επί των σκουπιδιών δεν ήταν θέμα του κυρίου Τζούμι. Άρα, ευνοήθηκε ο κύριο Τζούμι. ήταν λέτε. θέμα του κυρίου Τζούμι. Ο, ο, ο κύριο Τζούμι ευνοήθηκε και από τι περιπτώσει ότι είχε προχωρήσει ο κύριο Τζουμινιώτη και ω πρόεδρο του Φόσδα που υπήρξε και προχωρούσε κάποια θέματα ο κύριο Τζουμινιώτη αλλά και ο κύριο ε, Παυλή. Ο οποίο στην προκειμένη περίπτωση σα είπα και πάλι και το θέμα του Μέσο Μεγαβούνι. Το είχε εξασφαλίσει και με λεφτά, το είχε εξασφαλίσει και όλα αυτά. Και στο τέλος πρόκυψε και το θέμα τη Παλαιόχουνης που έδωσε κατά κάποιο τρόπο ένα οριστικό τέλος στο θέμα των σκουπιδιών. Ε, από ό,τι φαίνεται. φαίνεται. Άρα θα δεν δούμε... θα... Άρα, ξανα, τα λεπονήθηκε ο κ. Τζουμίς Άρα τα βρήκε εύκολα Λέτε. Αίτημα, Τα εύκολα, βρήκε έτοιμα, όχι εύκολα. Τα βρήκε έτοιμα. Μάλιστα. Ωραία. Και στο άλλο θέμα... Των αδέσποτων. Στο άλλο θέμα των αδέσποτων. Και πράγματι, η δημοτική αρχή του κυρίου το του Αήμνη Σουπαυλή είναι αυτή η οποία έχει εξασφαλίσει το χώρο, είναι αυτή η οποία έχει εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση και όλα αυτά. Εν πάση βέβαια, θα παραδεχτώ ότι είναι και λίγο πολύπλοκα αυτά τα πράγματα. Και στο τέλο το διεκπαιρέωσε. Αλλά δεν το ξεκίνησε ο κύριο Τζούμι. Ο κύριο Τζούμι το βρήκε μέχρι κάποιο βαθμό από εκεί και, και μετά, βέβαια. Με... Τις, τις, τις ενέργειες εκείνες που θα τις έκανε οποιοδήποτε και ήταν δήμαρχος, έφτασε στο σημείο να το διακυπηρεώσει. Αυτό όμως, ναι. δεν πάνε να πει ότι είναι ένα έργο μόνο δικό του. Όχι, δεν είπε κανένας. Έχει αφετηρία. Και συνεχεια. η αφετηρία ήταν ο ΑΕΜ στο Υπάρχει του, οποίου μια βέβαια, του οποίου βέβαια αείμνησε σου παύλη ο κύριο Τζούμη και για οτιδήποτε άλλο έχει ξεκινήσει, δεν είπε ποτέ ένα ευχαριστώ. Δεν είπε, ότι, δεν είπε ότι αυτό το έργο πράγματι το οφείλουμε στην προηγούμενη δημοτική αρχή και ευχαριστούμε. Εντάξει, το, και, το έτσι. Και ημνούμε και, 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 και ευλογούμε. Εντάξει, δεν δε, δε χρειαζόταν να το πει. Εντάξει, υπερέβαλα. Υπερέβαλα ίσω εγώ λίγο. Το έχει πει Άρα λοιπόν θεωρώ ότι κατά κάποιο τρόπο υπήρξε μια. Αγνομοσύνη, μία αχαριστεία από την πλευρά τη σημερινή δημοτική αρχή, μία αναγνωρίζοντα εκείνα τα οποία βρήκε και τα οποία, εν πάση περιπτώσει, και σε κάποιο βαθμό τα υλοποίησε. Εντάξει. Ε, το είπαμε και πριν ότι ο νυν δήμαρχος έχει πει ότι βρήκε και τα συνεχίζει και εντάξει, ευχαρίστησε και την προηγούμενη δημοτική αρχή. Δεν την ευχαρίστησε, δεν την δοξολόγησε. Αγάπη, αγάπησα, δεν την ευχαρίστησε. Εδώ, filling, εδώ, ε, εδώ, την την εδώ ένα, ένα απλό. Όταν. Ούτε... Πέθανε ο Αίμνη στο Σπαυλί. Ναι. Συνεδρίασε εκτάκτο στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πήρε κάποιε αποφάσει και μέσα σε αποφάσει τι οποίε ναι. πήρε να παραβρεθεί στην Εξόδου, ναι, 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 ναι. η Φιλαρμονική να παραβρεθεί, ναι, ναι. η Στεφάνια να κατατεθούν κλπ. Πήρε και μία απόφαση που έλεγε ότι σε κάποιο δρόμο τη Τρίπολη ναι. θα έβαζε το όνομα του Αίμνη του Κάποια στιγμή. Εντάξει, κάποια στιγμή. Αυτή η στιγμή, ποια μπορεί να είναι, όταν θα πεθάνουν και τα παιδιά του Παυλή, ε? ή όταν θα πεθάνουμε Εντάξει, όλοι. Δεν μπορεί να λέει ο κύριο όταν του το επενθύμησε ένα συνάδελφο και ο και, τσεμούλος, και, τσεμούλος, λέτε. και συγκεκριμένα και ο κύριο Παπαδημιδίου και, και ο, ο κύριο Τσεμούλο. Να πει εντάξει έχουν και άλλοι δήμαρχοι σειρά. Ε, αυτό είναι ασέβεια Λε... στη μνήμη ενό ανθρώπου ο οποίο έφερε 148,5 εκατομμύρια στο Δήμο τη Τρίπολη και αλωνίζει οποιοδήποτε είναι δήμαρχο. Εντάξει τώρα πάντω ε, ο κύριο ε, να πούμε ότι αναφέρεται σε μια συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου που τέθηκε αυτό το ζήτημα. Ε, για κεντρική οδό βέβαια. Ε, ζητήθηκε από τον κύριο Παπαδημιδίου και τον κύριο Τσεμούλο να δοθεί σε κεντρική οδό. Η και υπόθηκε ότι είναι μια διαδικασία και ότι θέλει χρόνο αυτό και τα λοιπά. Και ε, τέλο πάντων, δεν νομίζω τώρα όμω ότι αυτό είναι θέμα ουσία. Προφανώ θα τιμηθεί. Ε, είναι εκ λοιπόν πρώην όπω όλοι. Δεν νομίζω ότι έχει θέμα η δημοτική αρχή. θεωρείτε εσεί ότι έχει κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα ο κύριο Τζιούμι προσωπικό και δεν κάνει κινήσει γι' αυτό. Κοιτάξτε, δεν θα ήθελα να το, να το προχωρήσουμε και πιο κάτω και αν το περισσότερο <συντάξει> ε, η αχαριστία και η εκδομοσύνη είναι τα χειρότερα πράγματα τα οποία διακρίνουν έναν άνθρωπο όταν αυτός τα έχει. Μάλιστα. Οπότε το λέτε αχαρίστο και αγνώμων. Αγνώμονα τον κύριο Δήμαρχο. Εντάξει, οκ, okay, είναι απόψή σα και καλά κάνετε και την έχετε αυτή. Επί τη ουσία τώρα, η επόμενη δημοτική αρχή, όποια και αν είναι. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να προτάξει, Ποιο νομίζετε ότι είναι το βασικό πρόβλημα, πέρα από αυτά που αναφέρατε, δηλαδή την ολοκλήρωση τη ε, ανάπλαση στην πλατεία Αγίου Βασιλείου, που είναι πολύ βασικό θέμα. Ποιο πιστεύετε ότι είναι το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή, είτε η Τρίπολη, είτε και η, ο ευρύτερο Δήμο, στα χωριά. Κοιτάξτε, είναι γεγονό ότι έχουμε ένα δύσκολο Δήμο. Και η δυσκολία η οποία υπάρχει, έχει προκύψει, είναι από τα 78 χωριά που, έχει, που έχουν ενσωματωθεί στο Δήμο τη Τρίπολη. Δεν υπάρχει άλλος Δήμο στην Ελλάδα που να έχει ενσωματωμένα τόσα πολλά χωριά Και μάλιστα σε μεγάλη απόσταση και σε μεγάλη έκταση Από του Δάρα έως τις Κολίνες και από το Φάλανθο έως το Ελοχώρι Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο δύσκολο είναι κάποια πράγματα Στην προκειμένη περίπτωση να μπορούν να δικαιωθούν και να υλοποιηθούν ε, Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πράγματι θέλει ιδιαίτερη προσοχή και φυσικά με να λέμε ότι ξέρει, κάνουμε χαλικοστρώσει, άντε και ήρθανε και παραμονή εκλογών να πάνε να κλείσουμε κάποιε γούβε και κάποια δρομάκια στα χωριά που αυτό γίνεται τη σημερινή εποχή, τι σημερινέ μέρε, ε, κατά κόρον αλλά ε. όλοι γνωρίζουν ότι για ποιο λόγο γίνεται και ο πολίτη πλέον δεν κοροϊδεύεται. Δεν κοροϊδεύεται, Είναι μια κοινή πρακτική δυστυχώ. Εδώ πέρα έχουμε άλλα πολύ σοβαρά θέματα. Έχουμε στον πρωτογενή τομέα, ο οποίο και αυτό είναι ελλειπή ε, και έχουμε πλέον. Θέματα τα οποία μπορούν αυτή την πόλη να τη βγάλουν λίγο από το τέλμα, γιατί μην κοροϊδευόμαστε. Συρρυκνώνεται ο όνομα μα, συρρυκνώνεται και η πόλη μα. Συρρυκνώνται τα. εννοείται και, και δημογραφικά. Και δημογραφικά. Ναι. Συρρυκνώνται. Αυτό αντικειμενικά. Επειδή είστε έγκριτο δημοσιογράφο, γνωρίζετε ότι ενδεχομένω οι επόμενε βουλευτικέ εκλογέ να είναι με δύο έδρε στην τρίπολη. Ενδεχομένω ναι. να ναι. είναι με δύο έδρε στην Ερκαδία. Συνδιατε ναι. λοιπόν και η έννοια ναι. συνδιατε γιατί αυτό είναι πραγματικότητα. Αν και νομίζω ότι για ιστορικού λόγου θα διατηρηθούν, αλλά δημογραφικό ήδη έπρεπε να Ήδη πρέπει να έχουμε έτσι, δύο βουλευτέ. Αυτό είναι αλήθεια που λέτε. Λοιπόν, ε, άρα λοιπόν, εμεί έχουμε να εκμεταλλευτούμε κάποια πράγματα για να κάνουμε την Τρίπολη έτσι πιο ζωντανή και πιο βιώσιμη. Για το... την εξωστρέφεια, θα πείτε. Βέβαια. Ναι. Το... 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 Να εκμεταλλευτούμε το θρησκευτικό πολιτικό στοιχείο <σχ> το οποίο υπάρχει, την ιστορία αυτή τη πόλη. Να εκμεταλλευτούμε τα μοναστήρια μα, να εκμεταλλευτούμε ό,τι έχει σχέση με το 1821. Εντάξει. Είχαμε και τα 200 χρόνια. Λοιπόν, τα οποία βέβαια. Είχαμε και τα 200 χρόνια. Ε, πέσαν ίσως πέσανε πάνω στην πανδημία. πέσανε πάνω στην πανδημία και ίσω δεν καρποθήκαμε κάτι. Εντάξει, ο που θα έπρεπε μπορούσαμε η Τρίπολη. Ένα. Είναι και. Ε, είναι... Μην με θεωρείστε ανιστόρητων. Είναι, είναι η πρώτη απελευθερωθή απώλεια. Είναι, είναι η πρώτη απελευθερωθή απ όλη. Όπω έχω πει, πει κατά επανάληψη, μπορεί η Καλαμάτα πράγματι να απελευθερώθηκε πρώτη. Για αποχωρήσαν Αποχωρήσαν οι Τούρκοι. Μπήκαν μέσα. Μπήκε ο Καλαματιανό στρατό. Εδώ πέρα έγινε. Ε, Καλαμάτα δεν είχε καν τύχο. Λοιπόν, ναι, ναι, δεν δε συγκρίνεται. Δεν υπάρχει σύγκριση. Η Τρίπολη λοιπόν δεν είναι μονάχα μία πόλη. Είναι, είναι η πρωτεύουσα τη περιφέρεια Πελοποννήσου Η Τρίπολη είναι, είναι η έδρα του Πανεπιστημίου. Η Τρίπολη είναι η έδρα δύο στρατοπέδων. Αν το ένα υπολειτουργεί ή λειτουργεί ή δεν ξέρω τι θα γίνει. Ναι. Άρα λοιπόν η Τρίπολη έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει τέτοιε προποθέσει ούτω ώστε να αυξήσει την επισκεψιμότητά τη. Και για να αυξήσει την επισκεψιμότητά τη. Η Τρίπολη θα πρέπει, θα πρέπει να γίνουν εκείνες οι ενέργειες, ούτως ώστε όντω ο επισκέπτης που έρχεται να έρχεται και να μην φεύγει. Mm -hmm. Να έρχεται και να βρίσκει μπούσλα, να έρχεται και να βρίσκει τις υπηρεσίε τις οποίες θέλει. Να έρχεται και να, να, να βρει τους χώρους, γιατί έχουμε εξαιρετικού χώρους στην Τρίπολη. Η πλατεία του Άρεως, τέτοιο πράγμα σαν την Πλατεία του Άρεως. Δεν υπάρχει άλλη πόλη στην Ελλάδα του μεγέθου τη Τρίπολη yeah. που μπορεί να υπάρχει. Εντάξει, και να μπορεί να υπάρχει λοιπόν η επισκεψιμότητα. Έχουμε μια ομάδα που λέγεται Αστέρα Τρίπολη mm -hmm. και πρέπει να είμαστε ευγνώμονε στου ιδιοκτήτε του Αστέρα τη Τρίπολη, στον κύριο Μπάκο και στον κύριο Καϊμενάκη, που δημιουργούν προποθέσει επισκεψιμότητα. Αλλά ξέρετε τι μου λένε κάποιοι φίλοι μου, οι οποίοι γιατί ξέρετε να κατέβουμε και με το ποδόσφαιρο. Yeah. Ναι, έρχονται λοιπόν να αφήνουν τι οικογένειέ του στο Λεβίδι, στο κάψα, δεν ξέρω στη βιθίνα, έρχονται, βλέπουν το παιχνίδι. Προχτέ το είχαμε αυτό. Ναι. ναι, έρχονται, βλέπουν το παιχνίδι και μετά ξαναγυρίζουν, παίρνουν τι οικογένειέ του και φεύγουν. Μαι, Γιατί? Μαι, μαι. Γιατί δεν έχουμε δημιουργήσει τι προποθέσει εκείνε να φιλοξενήσουμε κάποιο κόσμο που να ξέρει από πού θα μπει στην πόλη και από πού θα βγει στην πόλη. Από την πόλη. Από την πόλη. Άξι, Εντάξει. Άξι. Άρα λοιπόν είναι. Πολλά εκείνα τα οποία θα μπορέσουμε να κάνουμε, ούτω ώστε και να αναδείξουμε αυτή την πόλη και να αναδείξουμε και την ιστορικότητά τη και να αναδείξουμε μπαστούν σε τι αξίε αυτή τη πόλη. Να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Κακλαμάνε. Να σα ευχηθώ καλή επιτυχία την Κυριακή σε εσά προσωπικά, στην παράταξή σα στην Τρίπολη Ενωμένη μπροστά του με τον κύριο Σμινιώτη, Ποσουφιοδήμαρχο. Εμεί θα πάμε σε διαφημίσει, αγαπητοί Ακρατέ, και θα επανέλθουμε. Και εγώ ευχαριστώ με... για τη φιλοξενία και εύχομαι τα καλύτερα για το σταθμό σα.